Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είναι 3 του μηνός και αυτό το βροχερό βράδυ μαζί, όπως κάθε βράδυ, στην καταγραφή των δεδομένων, των θεμάτων της σημερινής ειδησιογραφίας. Και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, μια ειδησιογραφία η οποία είναι γεμάτη από τα δεδομένα της πανδημίας και μάλιστα με πληροφορίες οι οποίες μάλλον μας προβληματίζουν, εμάς τους αδαείς περί τα υγειονομικά, καθώς είναι αντιφατικές σχετικά με τη νέα μετάλλαξη, τη μετάλλαξη όμικρον και όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν και το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Η είδηση της ημέρας σε τοπικό επίπεδο είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, των ανθρώπων οι οποίοι μέσα σε μία εβδομάδα έχουν φύγει στο νησί της Κέρκυρας. Είναι μια συγκλονιστική είδηση με αποκορύφωμα το θάνατο ενός 47χρονου χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Θα δούμε στη ροή του δελτίου. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σήμερα και μάλιστα μέσα σε ένα 24ωρο έχουν αλλάξει. Αυτοί οι 5 μήνες, το χρονικό διάστημα από την τελευταία δόση του εμβολίου, σήμερα με απόφαση της κυβέρνησης αλλάζουν άρδιν και θα είναι 3 μήνες. Πάμε να δούμε περισσότερα. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για την ενισχυτική δόση για όλους τους πολίτες στους 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ανακοίνωσε στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική πλατφόρμα ανοίγει απόψε. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε περίπου 2 εκατομμύρια. Ειδικότερα, ο κύριος Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επανεξέτασε τις συστάσεις και κατέληξε στις προτάσεις. Όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού με 2 δόσεις. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν νοσήσει. Μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση 3 μήνες μετά τη διάγνωση. Ο σχεδιασμός για όσους έχουν κάνει Johnson & Johnson δεν αλλάζει. Η ενισχυτική δόση θα γίνει στους 2 μήνες. Ο κύριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού αυτή την Κυριακή, ενώ την προσεχή Δευτέρα θα διορθωθούν και οι συστάσεις. Έχει αυξηθεί η δυναμικότητα για τον Δεκέμβριο. Μπορούν να γίνουν πάνω από 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Ο σχεδιασμός είναι όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου να κάνουν το εμβόλιο, είπε. Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στην άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της προστασίας από τον εμβολιασμό, καθώς η μετάλλαξη όμικρον φαίνεται να απασχολεί ολοένα και περισσότερο όχι μόνο τους επιστήμονες, αλλά και την κοινωνία. Ο στόχος είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι μέχρι τον Ιανουάριο, δηλαδή και όλοι αυτοί που είχαν κάνει τον αρχικό εμβολιασμό το Σεπτέμβριο που πέρασε, τόνισε. Ο ίδιος παρατήρησε ότι και άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, έχουν μειώσει το χρονικό διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης δόσης. Η Επιτροπή προχώρησε στην απόφαση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τα εγχώρια και άλλων χωρών. Για τα ραντεβού τόνισε ότι η πρώτη δόση θα έχει προτεραιότητα έναντι της αναμνηστικής δόσης για να μην υπάρχει καθυστέρηση πέραν των 3-4 ημερών. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα υγειονομικά δεδομένα της ημέρας και φυσικά αυτά τα θλιβερά δεδομένα, τις θλιβερές πληροφορίες, τις οποίες θα σας μεταδώσουμε και σας έχω ήδη προειδεάσει στην αρχή του δελτίου. Από την υγειονομική πραγματικότητα στην Κέρκυρα και από την εξέλιξη της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο. Καλησπέρα Δώρα. Η Δώρα Σπρέα μαζί μας να μας δώσει και απόψε το βράδυ τα στοιχεία τα οποία δίνει ο ΕΟΔΗ με μια έμφαση, Δώρα μου, σε αυτά τα οποία συνθέτουν την εικόνα της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο. Καλησπέρα Σπύρο. Δυστυχώς δεν έχουμε... Καλησπέρα. Και σήμερα ευχάριστες ειδήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με το θάνατο 2 ακόμη ανθρώπων. Και μάλιστα ο ένας ήταν μόλις 47 χρόνων, οι οποίοι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ COVID του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Και, ναι, και είναι και δύο νέοι. Ο ένας ήταν 71 και ο άλλος 47. Δεν ξέρω, ήταν εμβολιασμένοι ή όχι. Ήταν ανεμβολιαστικοί οι δύο και μάλιστα ο 47χρονος δεν είχε καθόλου υποκείμενο νόσημα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή νωρίς το απόγευμα και ο 71χρονος έφυγε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Νομίζω ότι έχουμε 10 νεκρούς πια, μέσα σε 5 μέρες, 6 μέρες. Τόσο. Είναι συγκλονιστικά τα δεδομένα. Πραγματικά. Είναι συγκλονιστικά δεδομένα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας μόνο. Μιλάμε για ανθρώπους νεότερους, αλλά με ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι... Δεν είχαν κάνει το εμβόλιο.
Ήταν ανεμβολία. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα δεδομένα της ημέρας στην Κέρκυρα τι λένε? Έχουμε πολλά κρούσματα, 96 δηλαδή, στο σύνολο. Μάλιστα. Έχουμε μια εκατοστάδα δηλαδή και σήμερα. Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων νοσηλεύονται 24 ασθενείς. Επίσης 9 στην πνευμονολογική και στη ΜΕΘ πια 3 ασθενείς. Πρέπει να δώσουμε και τα στοιχεία από την εκπαίδευση. Στα σχολεία της Κέρκυρας λοιπόν, στην πρωτοβάθμια έχουμε 8 κρούσματα σε μαθητές, ένα κρούσμα σε εκπαιδευτικό και ένα σε λοιπό προσωπικό. Και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 12 κρούσματα σε μαθητές. Ναι. Μου έλεγε ένας εκπαιδευτικός. Μου λέει, έχετε υπόψη σας ότι σε αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζετε, γιατί μας παρακολουθεί, δεν δίνονται δεδομένα που αφορούν τα ΙΕΚ τα οποία λειτουργούν. Είναι στοιχεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έτσι όπως τα διαχειρίζεται η ειδική πλατφόρμα, αλλά έχουμε κρούσματα και στα Ινστιτούτα τα εκπαιδευτικά, τα περίφημα ΙΕΚ, όπου ο αριθμός αυξάνεται των κρουσμάτων. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα προσθέσει κανείς για να καταλάβει την δυναμική εξέλιξη του νέου κύματος ή του κύματος που βιώνουμε της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή ο αριθμός των κρουσμάτων με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έδωσες, πέραν από τα 99, είναι άλλα τόσα. Ναι, ναι. Περίπου. Είναι, επιπλέον έχουμε 20, 30, 40 κρούσματα επιπλέον. Δηλαδή ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Και αυτό είναι σε καθημερινή βάση. Προφανώς, ναι. Προφανώς. Και τα σχολεία επίσης δεν απολυμένονται, δεν προβλέπεται, αλλά δεν τηρείται και κάποιο άλλο πρωτόκολλο εδώ στην Κέρκυρα, ενώ στα υπόλοιπα Ιόνια έχουμε απολυμάνσεις σχολείων. Μάλιστα. Εδώ φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντήσει και ο κυβερνητικός βουλευτής, πρέπει να απαντήσουν και όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στην κοινωνική μας πραγματικότητα. Δεν ξέρω δηλαδή, τούτοι εδώ που έχουν ταχθεί να φυλάνε θερμοπύλες με την έννοια της υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο, που έχουν θεσμικό ρόλο, αυτά που εσύ και εγώ με βάση μια μέση κοινή λογική τα αντιλαμβανόμαστε ως αναγκαιότητες, δεν μπορεί να μην τα αντιλαμβάνονται και αυτοί και να τα διεκδικήσουν και να τα υλοποιήσουν. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο σχόλιο, κάποια παρέμβαση από την Αντιπεριφερειάρχη της πρωτοβάθμιας περίθαψης ή των υγειονομικών δεδομένων, την κυρία Ανδριώτη. Διότι αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος με ένα θεσμικό ρόλο, μήπως πρέπει να παρέμβει και με καλές και διακριτικές σχέσεις το κορυφαίο σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας? Πρέπει να έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, λέω εγώ. Πάμε παραπέρα. Πες μας. Ναι, να δώσουμε τα στοιχεία από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Ναι. Έχουμε 15, είναι καλά τα πράγματα στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, σε γενικές γραμμές βέβαια. Μάλιστα. Στην Κεφαλονιά έχουμε 15 κρούσματα, στη Ζάκυνθο 12 και στη Λευκάδα 6. Μάλιστα. Στην Ήπειρο τώρα. 112 τα Γιάννενα, η Πρέβεζα 40, η Άρτα 29 και 16 η Θεσπρωτεία. Μεγάλη αριθμή στην Ήπειρο. Είναι μεγάλη αριθμή. Πολύ μεγάλη αριθμή. Τα πανελλαδικά τώρα είναι 6.201, περίπου ίδια τα κρούσματα σε σχέση με χθες, συγκριτικά. Αλλά εντάξει, έχει να κάνει και με τον αριθμό το rapid και τον self-test προφανώς, και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως οι σκληροί δείκτες είναι. Οι σκληροί δείκτες, εδώ θέλω να μας πεις. Εκεί είναι η ουσία, ότι οι νέοι θάνατοι ασθενών έχουν φτάσει τους 97 και 694 ελαφρώς μειωμένοι είναι οι διασωληνωμένοι σε σχέση με χθες. 694. Χθες είχαμε 704. Ναι. Προφανώς κάποιοι μπορεί ο να. Ο καθηγητής Τζανάκης από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είπε ότι μέχρι το τέλος του Χριστουγέννων θα έχουμε άλλες 2.500 θανάτους. Δηλαδή, φοβάμαι, νιώθω ότι έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ την οσμή του θανάτου που αρχίζουμε και χάνουμε στοιχεία της ανθρωπιάς μας. Ήδη έχουμε φτάσει τις 18.500 από την αρχή της πανδημίας. Και την ίδια ώρα βλέπεις να έχουμε μια σειρά από αναρτήσεις και σχόλια στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας για την επιβολή του προστίμου, χωρίς μια σαφή θέση και από την αντιπολίτευση. Είμαστε υπέρ ή όχι? Πρέπει να γίνει το εμβόλιο, ναι ή όχι? Και πρέπει και εκείνο το σύστημα της παραπληροφόρησης να τη θασευτεί? Διότι νιώθω ότι διάφοροι κύριοι και κυρίες με τα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας στην πραγματικότητα υπηρετούν αρνητικά την κοινωνία, διαλύουν την ενημέρωση, την πληροφόρηση την οποία δίνουν οι επιστήμονες, οι γιατροί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα, για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών κρίθηκε και σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολίου στους υγειονομικούς. Ανοίγει έτσι ο δρόμος και για άλλες επαγγελματικές ομάδες του δημοσίου και πάμε να δούμε πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για κατηγορίες εργαζομένων στην υγεία, στο πυροσβεστικό σώμα και αλλού, τάχθηκε με σημαντική απόφαση της Ολομέλειάς του το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματικές τις σχετικές ρυθμίσεις και ανοίγοντας το δρόμο και για επέκταση της υποχρεωτικότητας σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων ή σε οποιαδήποτε πληθυσμιακή ομάδα προσδιορισμένη με ηλικιακά κριτήρια. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που εκδόθηκε χθες από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου Δημήτριο Σκαλτσούνη, κλείνει το κεφάλαιο των αμφισβητήσεων για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, καθώς οι επίμαχες αποφάσεις της κυβέρνησης για υγειονομικούς, πυροσβεστικό σώμα και άλλες κατηγορίες κρίθηκαν συνταγματικές. Ο θεμέλιος λίθος της απόφασης για την συνταγματικότητα των μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού εδράζεται, όπως αναφέρεται, στο σκεπτικό της απόφασης σε δύο βασικούς παράγοντες που προστατεύονται με τον εμβολιασμό: τη δημόσια υγεία και τη ζωή των πολιτών. Ενώπιον αυτών των δύο παραγόντων, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υποχωρούν όλα τα συνταγματικά εμπόδια που θα μπορούσαν να τεθούν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, καθώς τα προστατευόμενα αυτά αγαθά είναι υπέρτατα και η όποια στάθμιση μπορεί να γίνει με άλλα αγαθά δεν μπορεί παρά να τα αναδείξουν ύψιστα. Η σημαντικότητα της απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου είναι προφανής. Οποιαδήποτε στο μέλλον ανάλογη προσφυγή από πολίτες ή συνδικαλιστικούς φορείς εργαζομένων κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών δεν θα έχει τύχει, καθώς ήδη έχει δημιουργηθεί ισχυρότατο δικαστικό προηγούμενο που θέτει την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών εντός του συνταγματικού πλαισίου. Άλλωστε, η σπουδαιότητα της αποφάσεως και οι συνεπειές της ήταν εκείνες που οδήγησαν τον πρόεδρο του Δικαστηρίου Δημήτριο Σκαλτσούνη στο να δημοσιοποιήσει την απόφαση μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διασκέψεων, χωρίς να αναμένει, όπως συνήθως γίνεται, τη δημοσίευσή της που πρόκειται να γίνει την προσεχή άνοιξη, συγκεκριμένα τον Απρίλιο. Ειδικότερα ως προς την ΕΜΑΚ, το δικαστήριο έκρινε συνταγματικό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, διότι ο εμβολιασμός επιβάλλεται στους υπάλληλους που υπηρετούν στις ΕΜΑΚ προς διασφάλιση της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας και της πλήρους υπηρεσιακής διαθεσιμότητας του προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών που έχουν ειδική αποστολή και ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης καθηκόντων. Στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα επίσημων φορέων στην Ελλάδα, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και ΕΟΔΗ και διεθνώς, σύμφωνα με τα οποία ο εμβολιασμός είναι αποτελεσματικότερος τρόπος ελέγχου εξάπλωσης της νόσου, ενώ τα ωφέλη των εμβολίων υπερτερούν των τυχών παρενεργειών, οι οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Κρίθηκε επίσης ότι η υποχρέωση εμβολιασμού δεν παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, διότι η διαφορετική μεταχείριση με κριτήριο τον εμβολιασμό ερίδεται επί αντικειμενικού κριτηρίου, κυρίως λόγω της μη αμφισβητούμενης ούτε από τους αιτούντες μειωμένης συχνότητας και έντασης με την οποία νοσούν και μεταδίδουν την νόσο οι εμβολιασμένοι σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που είναι και πολιτικό, αλλά έχει να κάνει με όλη τούτη εδώ την εξέλιξη πανδημίας. Διασταύρωσαν και τα ξύφη τους στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε αφορμή όλη τούτη εδώ την συζήτηση που γίνεται και για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων στα άτομα άνω των 60. Ο κύριος Τσίπρας κάνει διάφορες περιοδίες και με δηλώσεις του καταγγέλει την κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά την επάρκεια των μονάδων εντατικής θεραπείας. Μέσω των περιοδιών που πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας, επιθυμεί να αναδείξει τον κορονοϊό στην αχύλιο πτέρνα του Μαξίμου και να καταθέσει παράλληλα τις δικές του προτάσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Κοζάνη αναφέρθηκε στη δραματική κατάσταση στο ΕΣΥ και στις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Ενώ η χώρα μας καταγράφει εδώ και τρεις μήνες αρνητικά ρεκόρ θανάτων ανά εκατομμύρια πληθυσμού σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, έχουμε έναν Πρωθυπουργό που παρουσιάζεται ως αρνητής της πραγματικότητας αλλά και αρνητής της ανάγκης ύπαρξης μονάδων εντατικής θεραπείας. Στο θέμα αυτό αναμένεται να επιμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού το κόμμα με κεντρική ανακοίνωσή του ζητεί από τον Υπουργό Υγείας κύριο Πλεύρη, την αναπληρώτρια Υπουργό κυρία Γκάγκα, τους επιστήμονες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την ΟΕΝΓΕ, την ΠΟΕΔΗΝ, την ΕΙΝΑΠ και τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας να τοποθετηθούν δημοσίως με τις ανακοινώσεις τους, αν συμφωνούν ότι είναι περίπου το ίδιο για κάποιον ασθενή, αν βρίσκεται διασωληνωμένος είτε εκτός είτε εντός ΜΕΘ. Επιμένοντας και στο θέμα των νοσοκομείων, ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι είναι απορίας άξιο πως για δύο συνεχόμενα χρόνια δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ, των νοσοκομείων της περιοχής και των κέντρων υγείας, προκειμένου να έχουν όλοι οι πολίτες το δικαίωμα σε αξιοπρεπή περίθαλψη. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Κοζάνη, ο τέος Πρωθυπουργός εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ιδιοτέλεια, ανικανότητα και κινησμό, τονίζοντας πως αρνείται να συμβαδίσει με την πραγματικότητα. Εμφανίστηκε στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης με 18.000 νεκρούς και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης, χωρίς έστω τη σεμνότητα και το σεβασμό που απαιτεί το δράμα που ζει η χώρα, τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε.
ο μοναδικός πρωθυπουργός με το αλάθητο στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Αυτός δεν είναι Μωυσής, Ποντίφικας είναι. Από την Κοζάνη, ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε άλλη μια ευκαιρία να επιτεθεί στο Μαξίμου για το θέμα της ΔΕΗ. Χαρακτήρισε κακούργημα και εγκληματική την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση εν μέσω ενεργειακής κρίσης με την εκχώρηση του 17% της στη ΔΕΗ, καθώς, όπως είπε, πλέον αφήνεται κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση έρμεο στις αρπακτικές διαθέσεις των κερδοσκόπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό για εσάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι έγκλημα στο τετράγωνο, κατέληξε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε να δούμε τι λέει ο απλός καθημερινός πολίτης για αυτά τα καινούργια μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Νέα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας εν ώψη και των γιορτών ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εμφάνισης της μετάλλαξης όμικρον. Ειδικότερα καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους άνω των 60 ετών, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα σε περίπτωση που δεν έχουν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση έως τις 16 Ιανουαρίου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτείται νοσοκομεία. Τα νέα μέτρα σχολίασαν οι πολίτες της Κέρκυρας στην κάμερα του Start. Άλλοι συμφωνούν και άλλοι εκφράζουν έντονα την αντίθεσή τους στην υποχρεωτικότητα. Παρότι το ψήφισα, δεν συμφωνώ. Θεωρώ αντιδημοκρατικό τελείως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η μάνα μου, εμένα που την προσέχω σαν τα μάτια μου, δεν έχει πάρει ποτέ στο νοσοκομείο να επιβαρύνει κανέναν υγειονομικό τομέα. Ποτέ. Και ούτε θα πάει. Okay, οπότε ας βάλει τα μέτρα εκεί που επιβαρύνουν, αυτοί που κάνουν τα πάρτι. Ναι, βέβαια, καλά έκανε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λοιμοξιολόγος που να έχει αντίθετη γνώμη. Όλοι οι άλλοι δεν. Και εγώ έχω κάνει και τα δύο τα εμβόλια και πέρασα τον κορονοϊό, παρόλο που έχω πολλά υποκείμενες ασθένειες, τον πέρασα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακούμε τους λοιμοξιολόγους, ούτε πολιτικούς, ούτε κληρικούς. Είναι θέματα υγείας. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει πολύ πιο ενωρίς αυτό το πράγμα, γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που επηρεάζονται από εκκλησίες, από περίεργους ανθρώπους και από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση για το τι συμβαίνει. Να κάνω και τη τρίτη δόση και να κρατάνε τα μέτρα που έχει πει ο κράτος. Ναι, εγώ είμαι σύμφωνη. Γιατί και τα κρατάω. Εγώ κάνω και τα εμβόλια, θα κάνω και τη τρίτη δόση και θα κρατάω και τα μέτρα. Για τον εαυτό μου και για το παιδί μου πρώτα. Και για τους όλους. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι κάπως αυταρχικό, είναι κάπως υπερβολικό, λίγο ακραίο νομίζω. Να πρέπει ανά μήνα να πληρώνουν 100 ευρώ όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και δεν είναι και σωστό κίνητρο αυτό. Δηλαδή κάποιος που θέλει να εμβολιαστεί πρέπει να το κάνει επειδή το έχει ψάξει, έχει πάρει απόφαση ότι το συμφέρει να εμβολιαστεί. Όχι απλά γιατί δεν θέλει να πληρώνει 100 ευρώ. Και είναι πολύ πιθανό αυτό να επεκταθεί και σε πιο μικρές ηλικίες μετά. Πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτά τα μέτρα και φαίνεται σαν να εκβιάζουν το κόσμο να κάνει το εμβόλιο και όχι να προσπαθεί να σώσει το κόσμο από τον κορονοϊό. Όσο πάνε και χειροτερεύουν τα μέτρα και σίγουρα δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, τα κρούσματα μένουν ίδια και δεν προσπαθεί το κράτος να βοηθήσει με κάποιο καλύτερο τρόπο τους πολίτες. Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο που πάει να επιβάλλει η κυβέρνηση είναι ένα μέτρο άδικο για τους συνταξιούχους, αν και οι περισσότεροι έχουν, θέλω να πω ότι είναι μια τρομοκρατία επάνω σε αυτό το θέμα. Τρομοκρατικό μέτρο, απαράδεκτο και φασιστικό συγχρόνως. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Την Κυριακή έχουμε εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Σε τοπικό επίπεδο, οι ζυμώσεις εντείνονται και ζητήσαμε άποψη και γνώμη και θέση για την κρισιμότητα αυτής της εσωκομματικής διαδικασίας από δύο πρόσωπα που το καθένα από τον δικό του ρόλο έχει, θα λέει κανείς, σε μια συμβολική υπόσταση σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Κίνημα Αλλαγής, πρώην ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής, ο κύριος Δημήτρης Μπιάνκης, μίλησε στο ΣΤΑΤ, όπως επίσης και ο πρώην ομάρχης, ο Ανδρέας Παγκράτης. Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τις εκλογές του Κινάλ. Σε λίγες ώρες το πρωί της Κυριακής ανοίγουν οι κάλπες για τον πρώτο γύρο.
Οι υποψήφοι ολοκληρώνουν σήμερα Παρασκευή τις προεκλογικές δραστηριότητές τους και από τα επιτελεία τους θα παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα. Οι κάλπες ανοίγουν το πρωί της Κυριακής με την ανατολή του ηλίου στις 7 και θα κλείσουν εκτός απροόπτου στις 7 το απόγευμα. Τα πρώτα αποτελέσματα περίπου στο 15% αναμένονται περίπου μία ώρα αφότου κλείσουν οι κάλπες και τα τελικά τουλάχιστον 5 ώρες αργότερα. Όπως εκτιμούν κομματικοί παράγοντες και η ΕΔΕΚΑΠ, θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα περίπου 2 ώρες αργότερα, εκτός και αν υπάρξει μάχη με μικρές διαφορές μεταξύ των 2 ή 3 πρώτων υποψηφίων. Για τις εκλογές της Κυριακής, μήνυμα ενότητας αλλά και κάλεσμα απίθυνε ο πρώην ομάρχης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παγκράτης, μέσα από την κάμερα του ΣΤΑΡ. Οι εσωκομματικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής είναι κρίσιμες. Όχι μόνο για τη Δημοκρατική Παράταξη, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, αλλά γενικότερα για όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτό είναι μια προϋπόθεση για τη μαζική συμμετοχή στην ψηφοφορία της Κυριακής, των μελών, των φίλων, όλων όσων αγωνιούν για την σημερινή πορεία των πραγμάτων. Τώρα είναι η ώρα να ξαναφτιάξουμε πάλι την δημοκρατική μας παράταξη με την ελπίδα ότι μπορούμε να δώσουμε προοπτική εξόδου από την κρίση με τα διέξοδα που έχει συσσωρεύσει η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι αισιόδοξος ότι την επόμενη μέρα οι προοδευτικοί πολίτες θα επιλέξουν τον νέο τους αρχηγό. Ζητώ από όλους να πάρουν μέρος σε αυτήν την προσπάθεια της νέας πορείας μας με τη συμμετοχή τους και να διαμορφώσουν οι ίδιοι παίρνοντας τις τύχες της παράταξης στα χέρια τους. Πρέπει δε να διαφυλάξουμε την παρακαταθήκη της φόφης γεννηματά για την ενότητα του χώρου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινάλ, Δημήτρης Μπιάγκης. Η 5η Δεκεμβρίου είναι μια σημαντική μέρα για το κίνημα αλλαγής. Είναι σημείο αναφοράς, αν θέλετε, της Δημοκρατικής Παράταξης. Προσπαθήσουμε μέσα από μια διαδικασία εκλογική να αναδείξουμε τον άνθρωπο ο οποίος θέλουμε να ηγηθεί της προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο, τόσο στην παράταξή μας όσο και γενικότερα στην πατρίδα μας. Όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, μέσα από μια σειρά συζητήσεις που έχουν γίνει, μια σειρά από παρουσιάσεις που έχουν γίνει από τους επίδεξους ηγέτες του χώρου, ο κάθε δημοκράτης συμπατριώτης μας έχει πλέον μάλλον κατασταλάξει στις προθέσεις του και στις απόψεις του. Εγώ μέσα από τη δυνατότητα που μου δίνετε θα ήθελα να τους καλέσω όλους αυτούς να δώσουν το δικό τους μήνυμα, να δώσουν τη δική τους ψήφο την 5η Δεκεμβρίου στις κάλπες, στις εσωκομματικές διαδικασίες για το κίνημα αλλαγής. Θεωρώ ότι η συμμετοχή όλων είναι σημαντική. Μέσα από την ψήφο θα υπάρξει ένα συμπέρασμα, τουλάχιστον σε σχέση με το πρόσωπο που θέλουμε να ηγηθεί και το οποίο θέλουμε πραγματικά να δώσει τον καλύτερο του εαυτό την επόμενη μέρα. Σε αυτή την κατεύθυνση καλώ όλους τους δημοκράτες πολίτες της πατρίδας μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, το οποίο θα υπάρξει. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μερικά θέματα της καθημερινότητας τα οποία έχουν ιδιαίτερη διάσταση, ιδιαίτερη σοβαρότητα. Έχουμε να κάνουμε με εκείνες καταστάσεις που δημιούργησαν τα πλημμυρικά φαινόμενα σε εκείνο το έντονο καιρικό φαινόμενο με την επωνυμία Μπάλος με βάση τους Έλληνες μετεωρολόγους. Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση η οποία δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Μέση Κέρκυρα. Ένα από τα χωριά της Κέρκυρας που χρειάζονται πια πολλά χρήματα για να υπάρξουν έργα στερέωσης είναι το χωριό Βυρός. Θα δείτε και θα καταλάβετε περισσότερα στο ρεπορτάζ που κάνει η Σοφία Καρύδη.
1,5 μήνας μετά και η Κέρκυρα ακόμη μετρά τις πληγές της. Πολλά είναι τα προβλήματα από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Μπάλος. Παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει διενεργηθεί αυτοψία από τα αρμόδια κλιμάκια, ακόμα δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. 1,5 και πλέον μήνες έχουν περάσει από τη στιγμή που είχαμε την επέλαση του Μπάλου. Ο Μπάλος είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε μέση και νότια Κέρκυρα και μία από τις περιοχές αυτές είναι και το χωριό του Βυρού. Ο συγκεκριμένος δρόμος παραμένει από τότε κλειστός με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι στιγμής να έχουν τοποθετήσει σιδερένιους πάλους και προστατευτικό δίκτυ προκειμένου να αποτρέψουν τους πολίτες να περάσουν από αυτόν εδώ το δρόμο, καθώς από την ορμή των νερών είχε καταρρεύσει μεγάλο κομμάτι του οδοστρώματος. Ο δρόμος στο Βυρό έχει υποστεί σημαντικές φορές, καθώς ένα μεγάλο τμήμα έχει υποχωρήσει και γι' αυτό έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ αναμένεται η σχετική μελέτη για την κατασκευή του έργου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί τους κατοίκους όχι μόνο του Βυρού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της ζημιάς επιβαρύνει την καθημερινότητα των περιοίκων. Πολλοί πλέον είναι εκείνοι που διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου, πολλό δε μάλλον όταν όσο ο χρόνος περνά, η φθορά μεγαλώνει, ενώ τίθεται κίνδυνος και για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά. Την ίδια ώρα, την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν και οι κάτοικοι του χωριού Γαστούρη με αναρτήσεις τους στα social media, καταγγέλνουν ότι σε τρία σημεία στο δρόμο που οδηγεί προς τον Πλάτανο το χωριό είναι κομμένο στα δύο και οι κάτοικοι βάζουν κυριολεκτικά τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να περάσουν και να φτάσουν στον προορισμό τους. Μάλιστα, σχετική ανάρτηση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. «Και εμείς είχαμε την τιμή να μας κάνουν αυτοψία και μετά τίποτα. Περιμένουν, λέει, την πίστοση. Κατά τα άλλα, η Κέρκυρα είχε κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, αλλά προέχει ο στολισμός της πόλης. Που είναι πολύ ωραίος, βέβαια, αλλά τα Χριστούγεννα πρέπει να κάνουν ζωντανή όλοι οι κάτοικοι του νησιού, νομίζω». Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ που έχει να κάνει με ζημιές και επομένως αναγκαιότητες, χρηματοδοτικές αναγκαιότητες στην Κέρκυρα. Είναι στην παραλία του Άι Γόρδη. Σήμερα στα δίχτυα και χθες, τις τελευταίες ημέρες πιο σωστά, μετά την ένταση των ανέμων πριν από μερικές ημέρες και άλλη και έντονη βροχόπτωση, τα φαινόμενα δημιούργησαν σοβαρές ζημιές σε παραθαλάσσια καταστήματα και παραθαλάσσιες κατοικίες. Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Κέρκυρας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Η παρατεταμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους έχει πλήξει ιδιαίτερα παραθαλάσσιους οικισμούς, όπως ο Άι Γόρδης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ο οικισμός δέχτηκε τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας και δεν έμεινε αλόβητος. Εκείνες που επλήγησαν είναι κυρίως οι παραθαλάσσιες επιχειρήσεις. Τελικά είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια και είναι γνωστό ότι η φύση πολλές φορές εκδικείται. Εκδικείται την έλλειψη μέτρου στην ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και κάθε είδους υπερβολή. Στην περίπτωση μάλιστα που πρόκειται για αυθαίρετες ή έστω λιγότερο ή περισσότερο μη σύνομες κατασκευές, τα αποτελέσματα από μια τέτοια κακοκαιρία θα πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για κατασκευές και για επιχειρήσεις στις οποίες οι ιδιοκτήτες ή όσοι τις εκμεταλλεύονται έχουν επενδύσει χρήματα και που τις βλέπουν τώρα να καταστρέφονται εξαιτίας της μανίας του καιρού. Αλήθεια, τι θα συμβεί στην επόμενη κακοκαιρία? Λοιπόν, η υπόθεση των φραγμάτων νερού. Μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Καταγράφουμε καθημερινά σχόλια μετά την ανακοίνωση της κυρίας Μερόπης Ιδρέου. Δημήτρης Μπιάνκης, βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής. Το δικό του σχόλιο ιδιαίτερα για την κατασκευή του έργου των φραγμάτων Μεσδίτ. Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Δημάρχου Μερόπης Ιδρέου για το έργο των φραγμάτων και την υλοποίηση του πολύ σημαντικού έργου της σύνδρευσης της Κέρκυρας, ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινάλ Δημήτρης Μπιάγκης σχολίασε σχετικά. Την ίδρυυση γενικότερα του νησιού μας είναι ένα πράγμα το οποίο, ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας τα τελευταία πολλά χρόνια, θα έλεγα, αρκετά χρόνια. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει και με την επόμενη μέρα στο νησί.
και στο κομμάτι του τουρισμού που τόσο σημαντική είναι το θέμα της σύνδρευσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να το δούμε τελείως επιφανειακά το θέμα των φραγμάτων, αλλά πρέπει να το δούμε γενικότερα στη σημερινή φάση την οποία βιώνουμε με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σήμερα. Ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει μείνει σε κρεμότητα πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα χρειαστούν μια σειρά μεγάλα χρήματα να δαπανηθούν προκειμένου, και το κυριότερο θα χρειαστεί και πολύ μεγάλους χρόνους προκειμένου να έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα. Στα πλαίσια αυτά θεωρώ, κυρία Καρύδη, ότι θα πρέπει τόσο η τοπική αυτή διοίκηση αλλά και το σύνολο των φορέων της Κέρκυρας να επανεκτιμήσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και να κρίνουν ανάλογα σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να δούμε την λύση της ίδρυψης στο νησί μας. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που μπορεί από μόνο του να έρθει και να μας φέρει κάποιες λύσεις ο οποιοσδήποτε υπουργός της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Πρέπει να είναι ένα απόσταγμα, ένα καταστάλαγμα αν θέλετε, από ένα διάλογο που η πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρώ ότι έχει αφουγκραστεί, θεωρώ ότι γνωρίζει καλύτερα από όλους και θα μπορέσει να παίξει ένα πρωτεύον ρόλο σε ένα τέτοιο στρογγυλό τραπέζι για να δούμε τις κινήσεις και τα αποτελέσματα που πρέπει και τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Διαφορετικά, οι οποιασδήποτε αποφάσεις σε επίπεδο κεντρικό, είμαστε σε κίνδυνο, υπάρχει ο κίνδυνος για τα επόμενα πολλά χρόνια να βιώνουμε μια πραγματικότητα την οποία δεν τιμάει κανέναν, ούτε εμάς τους κατοίκους του νησιού, ούτε γενικότερα, ούτε δίνουμε την ιδιαίτερο σεβασμό στους επισκέπτες μας. Πάντως, κυρίες και κύριοι, από τους πρώτους που αντέδρασαν στην υπόθεση των φραγμάτων νερού και μάλιστα με δεικτικό τρόπο για τον τρόπο χρηματοδότηση του έργου, όχι για την αναγκαιότητα του έργου, ήταν ο κύριος Κώστας Παυλίδης, ο πρώην βουλευτής της Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στο ΣΤΑΡΤ. Με αφορμή τις ανακοινώσεις της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Προέδρου της ΔΙΑΔΕΙΑΚ Μερόπη Σιδρέου, ο κ. Παυλίδης σημείωσε ότι το έργο των φραγμάτων είχε παγώσει για πολλά χρόνια και πως οι διαδικασίες κινήθηκαν ξανά μέσα στο 2016. Θύμισε ότι έπειτα από πιέσεις προς την τότε κυβέρνηση, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κέρκυρας ο Αλέξης Τσίπρας είχε θεωρήσει ότι το έργο σε καιρό μνημονίων είχε πολύ υψηλό κόστος. Γι' αυτό και τα μαχίστηκε σε υποέργα, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για το πρώτο υποέργο ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στις αφαλατώσεις ποταμού, κακότραφου και χρυσίδας και στις αντικαταστάσεις δικτύων στα πεπαλαιωμένα δίκτυα του Νότου και ορισμένων της Κεντρικής Κέρκυρας. Ωστόσο, ο πρώην βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο η παρούσα κυβέρνηση επέλεξε να χρηματοδοτηθεί το έργο, επισημένοντας ότι επελέγει ο τρόπος των ΣΔΙΤ, ενώ υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και χάρηκα πολύ με τις εξαγγελίες. Και είναι καλό που αυτό το έργο θα συνεχιστεί και εύχομαι να ολοκληρωθεί. Όμως, η διαδικασία του ΣΔΙΤ γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν είμαι κατά της διαδικασίας του ΣΔΙΤ, να το πω ξεκάθαρα, και δεν είμαστε και πολιτικά σαν χώρος. Γιατί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε προγράμματα στο πακέτο Γιουνκέρ μέσω διαδικασίας ΣΔΙΤ. Τι ήταν όμως αυτά τα προγράμματα? Ήταν κυρίως σχολικές στέγες που δεν ήταν ανταποδοτικού χαρακτήρα, ούτε αφορούσαν δημόσιο αγαθό ενέργειας και ύδατος. Τι θέλω να πω? Ότι αν το κράτος έχει ένα εκατομμύριο και με ένα εκατομμύριο μπορεί να φτιάξει ένα σχολείο, επιλέγει να αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια 10 εκατομμύρια, να κάνει ταυτόχρονα 10 έργα και για κάποια χρόνια να πληρώνει τοκοχρεωλήσια στους ιδιώτες και να έχει ταυτόχρονα. Λέτε δηλαδή ότι θα επιβαρυνθούν οι πολίτες? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία αιμονή με το ΣΔΙΤ, αλλά τι είδους ΣΔΙΤ είναι και τι περιλαμβάνει. Υπάρχει αιμονή με το ΣΔΙΤ για όποιους θεωρούν ότι είναι πανάκια και είναι η λύση για όλα. Τι θέλω να πω? Μιλάμε για μια ανταποδοτική υπηρεσία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ διάβασα πολύ αναλυτικά τις δηλώσεις της κυρίας Ιδρέου. Μίλησε για 27 έτη διαχείριση από την ιδιωτική εταιρεία της μονάδας του νερού, συνολικά τη διαχείριση του νερού ως αγαθό ή της μονάδας. Γιατί το κατανοώ να υπάρχει λειτουργία της μονάδας, η συντήρηση της μονάδας, το ίδιο γίνεται και στη σχολική στέγη. Όμως πρέπει να απαντήσουμε μερικά ερωτήματα. Λέει μέσα δεν θα έχει δικαίωμα εφιάλωσης και τυποποίηση εταιρεία. Αυτονόητο κατά τη γνώμη μου. Αν αυξηθεί το ενεργειακό κόστος, θα έχει δικαίωμα να αλλάξει ρήτρες η εταιρεία ή όχι? Θα έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στην τιμολογιακή επιχείρηση πολιτική του νερού η εταιρεία ή όχι? Ποια είναι η σχέση της εταιρείας με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑ? Άρα εσείς είναι τι λέτε, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό ή έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο? Όχι, δεν διαφωνώ. Καταρχήν, υπήρχαν κεφάλαια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεσμευμένα. Mm-hmm. Δεσμευμένα. Από τη στιγμή λοιπόν που είχαν δεσμευτεί από το ΠΟΔΟΕ του 19
τα κεφάλαια αυτά και ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο, 6 Δεκεμβρίου του 2018 στο Περιφερειακό Συνέδριο τότε, και το 19 μπήκε ο κωδικός στη χρηματοδότηση. Αυτά τα λεφτά υπήρχαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να τα κάνει μέσω ΣΔΙΤ? Και αν τα κάνει μέσω ΣΔΙΤ, οφείλει να απαντήσει και η κυβέρνηση και η κυρία Εδραίου στο πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση. Γιατί σας λέω πάλι, στην κατασκευή του σχολείου δεν υπάρχει ανταποδοτικό. Φτιάχνει στην ιδιότητα ένα σχολείο και παίρνει δόσεις από το δημόσιο ταμείο. Εδώ θα διαχειριστεί ένα δημόσιο αγαθό. Πώς θα το διαχειριστεί? Πώς θα γίνει η διανομή του νερού? Θα έχει την ευθύνη μόνο η ΔΙΑ για τη διανομή του νερού? Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Θα λέει κανείς ότι είναι ένα θέμα όχι ξένο στην τοπική κοινωνία και με ανθρώπους που χρόνια έχουν μιλήσει για την αναγκαιότητα μιας κοινωνίας να αντιλαμβάνεται με ουσιαστικό και με ισότιμο τρόπο όλα τα μέλη της. Εμείς σήμερα συναντήσαμε τον κύριο Ανδρέα Σκούπουρα, είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κερκυραίων, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην υπόθεση του κινήματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και φυσικά το ζητήσαμε για την έννοια της κινητικότητας, ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε αστικό κέντρο της Κέρκυρας. Η 3η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε το 1992 και γιορτάζεται παγκοσμίως, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και την κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ανδρέας Κούπουρας, μίλησε στο ΣΤΑΡΤ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις ειδικές υποδομές που έχουν φτιαχτεί για να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες. Ιδιαίτερα για την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία, η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία ζητάει αύξηση μετά από 10 χρόνια να υπάρξουν αυξήσεις στα επιδόματα και στους χαμηλούς συνταξιούχους αναπηρίας, να υπάρξουν μέτρα στήριξης της αναπηρικής οικογένειας σε αναφορικά με τις ενεργειακές και άλλες ανατιμήσεις που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Ζητάμε την συντήρηση των αφοροαπαλλαγών που υπάρχουν στα άτομα με αναπηρία. Ζητάμε να μην υπάρχει ένφια σε άτομα με 50% αναπηρία και πάνω, και γενικότερα ένα σχέδιο στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους και των ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις. Η 3η Δεκέμβρη είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο κάνουμε απολογισμό αυτών που πετύχαμε, αυτών που θέλουμε να κάνουμε, και πάντα πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά θα έχουν γίνει και άλλα. Αυτό όσον αφορά το αναπηρικό κίνημα και την 3η Δεκέμβρη, μια πολύ σημαντική ημέρα. Τώρα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας θέλω να πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πολύ σημαντικές μελέτες για έξυπνες εφαρμογές για τα άτομα με αναπηρία. Η μία είναι η ψηφιοποίηση των διαδρομών της παλιάς πόλης. Η δεύτερη, για τις αρχές του επόμενου έτους, είναι ένα σύστημα ενημέρωσης των αρχών εφόσον κάποιος παρκάρει σε αναπηρική θέση. Είναι και αυτό ένα έξυπνο σύστημα το οποίο θα το φτιάξουμε την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά θα έχουμε 8 C-Track στην Κέρκυρα, ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ. Εκτός από τα 18 αμαξίδια θάλασσας, θα έχουμε και 8 C-Track και ένα σύστημα υποβοήθησης ανθρώπων με προβλήματα όρασης στην πόλη. Ήδη υπάρχουν 31 θέσεις στάθμευσης στον ιστό της πόλης, και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πάνω σε αυτές τις θέσεις θα φτιάξουμε το πρόγραμμα για να μπορούν πλέον να μην παρκάρει κάποιος σε αυτές τις θέσεις, που είναι πολύ σημαντικές. Υπάρχει το Φιλόδημος 1 που έχουμε εντάξει αρκετά σχολεία στο να φτιάξουμε τουαλέτες, αμαία και ράμπες, και περιμένουμε την επόμενη χρονιά να υλοποιήσουμε και ένα πολύ μεγάλο σχέδιο με πάνω από 80 ράμπες ή επισκευή ή διαμόρφωση κάποιων που δεν είναι καλά φτιαγμένες μέσα στην επόμενη χρονιά, και αυτό ένας πολύ σημαντικό ποσό για να ουσιαστικά να ενοποιήσουμε την παλιά με την καινούρια πόλη και να βγάλουμε μια καινούρια μεταεφαρμογή.
Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής συντησιογραφίας, όπως για μία ακόμη μέρα και για μία ακόμη βραδιά τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε και στα παρουσιάσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και η διαφημίση. Ο καιρός, προσέξτε, είναι πολύ περίεργος τις επόμενες 48 ώρες, χρειάζεται προσοχή και αργότερα, σε πολύ λίγα λεπτά δηλαδή, θα είμαστε μαζί ξανά στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Με νεφώσεις και ασθενείς βροχές θα ξημερώσει το Σάββατο στο Βόρειο Ιόνιο. Μέσα στο πρωί ο καιρός βαθμία θα ανοίξει και θα βγει ήλιος και οι νεφώσεις θα παραμένουν. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 16 βαθμούς στα παιδινά και τα παραθαλάσσια, ενώ τους 9 με 10 βαθμούς στα ορεινά. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κοιμανθεί 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.